άνθρωπος από την καμπίνα του φορτηγού και η πόρτα την, με την ορμή του αέρα η πόρτα έκλεισε ξανά με αποτέλεσμα να του πιάσει το, το πόδι. Ευτυχώς δεν είναι πολύ σοβαρά. Μου έχει τύχει και εμένα. Μου έχει τύχει. Είχα ένα πρόβλημα με τη μέση μου και πήγαινα στο γιατρό. Με πήγαινε ο συγχωρεμένος αδελφός μου. Και ανοίγω την πόρτα, φύσαγε πάρα πολύ δυνατά. Και μου πιάνει τα δάκτυλα. Μου πιάνει τα δάκτυλα και μου έλεγε ο Μακαρίτης αδελφός μου: «Κουρία, εγώ θα πάμε τώρα στο γιατρό, θα δούμε τι έχει μέσα σου». Και εγώ του λέγα: «Εσύ φοράγες από τα δάκτυλα και νόμιζα ότι μπορεί να έχει αδελφός». Είχε κλείσει η πόρτα και μου είχε πιάσει τα δάκτυλα. Και γι' αυτό μου έχει μείνει αυτό από τότε. Βλέπει, είναι αυτό, έχει ένα συσπασιό. Αυτό είναι ωραίο αυτό. Έχει ένα συσπασιό. Δεν θέλω να το μάθει και εμένα. Να στο μάθω, να σου πιάσω το πόρτα. Να έχουμε την πόρτα απ' έξω, να την κλείσω. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Όχι, κάνει και ένα άλλο με το αυτή. Να σου πω, Γιώργο, κάνει και ένα άλλο με το αυτή. Και το αυτή. Τα αυτιά τα. Αυτό είναι απίστευτο. Κουνάει το αυτή. Εδώ κοιτά. Ξέρεις πότε μου ξεκίνησε αυτό, Πολίνα? Από τότε που ξεκίνησα την εκπομπή. Με τους πολιτικούς. Με τους καλεσμένους. Ερχόντουσαν εδώ και δεν μπορούσα να βρίσω, δεν μπορούσα να αντιδράσω. Λέγανε ότι λέγανε. Και εγώ άρχισα και έκανα έτσι μετά. Τη νοηματική τα έλεγες. Ναι. Δεν μου λες. Θέλω να μου μιλήσεις για τον καινούριο καφέ της Θεσσαλονίκης.